που τα έβγαλε όχι πέρα απλά, δεν διακρίθηκε απλά, είναι ο μεγάλος νικητής για μας εδώ. Εκεί στο περίφημο αυτό παιχνίδι που έγραψε ιστορία στην τηλεόραση, κυπριακή και ελληνική, είναι ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης. Καλή σου μέρα, Μαρία μου. Καλημέρα, Αντρέα μου. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλά, περίμενα εδώ κανένα φουλάρι. Καλημέρα, κανένα κοντό παντελονάκι, κανένα έτσι αυτά. Έχω τη στολή του παιχνιδιού, δεν μου είπες να τη φέρω όμως να τη φορέσω για να εμφανιστώ εδώ στο λοιπόν, στούντιο. Ο αγαπημένος μας Μάριος, που αγαπήσαμε όλοι βέβαια μέσα από τις οθόνες της τηλεόρασης και μαζί μου εδώ το φιλαράκι μου, ο καλός δημοσιογράφος, το ζουζούνι της τηλεόρασης και της έντυπης δημοσιογραφίας, ο Γιώργος ο Μιχαήλ, ο δημοσιογράφος του ΟΚΕΙ. Καλημέρα, Γιώργη μου. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε εδώ, τον παίξουμε μπύρι-μπύρι τον τύπο. Πικ-πονγκ. Γρήγορα πράγματα. Έτσι, γιατί θέλω να μάθουν οι άνθρωποι που μας βλέπουν τώρα κάποια πράγματα που δεν ξέρουν για τον Μάριο. Ξέρουμε όλοι, ξέρω εγώ, ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης Survivor, ένα παιδί που διακρίθηκε, που είχε πολύ δυναμισμό μέσα του, ενέργεια αυτά και τα έβγαλε και είναι ο νικητής, για μας είναι νικητής. Εμείς να βγάλουμε και άλλα πράγματα που δεν ξέρουν. Ακριβώς, ακριβώς. Τι νομίζετε, τι θα ήθελες να μάθει καταρχήν ο κόσμος, έτσι, πρώτο πράγμα. Καταρχήν να σου πω το εξής. Γνωρίζοντας τον πατέρα του, ξέροντας τον πατέρα του, τον Πρίαμο, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο εκτός από μαχητής. Αυτό είναι μόνο σίγουρο. Για μένα τουλάχιστον, επειδή ξέρω τον πατέρα. Τι άλλο να πούμε στον κόσμο, τι να βγάλουμε, τι να του βγάλουμε. Κοίταξε, ο κόσμος έχει πάρα πολλές απορίες και επειδή και εγώ γίνομαι δέχτης πολλών ερωτήσεων καθημερινά, να ξεκινήσουμε με τις κλασικές ερωτήσεις. Με πελάνε χθες, μόλις το βάλανε στο διαδίκτυο, με πελάνε τηλέφωνο, με πέρανε. Ρε, εμένα, το Μάριο Παρτελό, τι να σου πω εγώ, ξέρω. Νομίζω ο Μάριος τώρα είναι ο κατάλληλος να πήγε στον κόσμο όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης καταρχήν, γιατί πολλοί κόσμος δεν πίστευαν και όχι μόνο αυτό. Κάποιοι έλεγαν εντάξει, οι μαχητές δεν τρώνε, αλλά οι διάσημοι τρώνε. Νομίζω ο Μάριος είναι καλό να μας πει λίγο. Να μάθουμε κάποια πράγματα. Και είναι η αλήθεια σε αυτό το πράγμα. Καταρχήν δεν τρώγατε όντως τίποτα. Καταρχήν τρώγαμε καρύδα. Μάλιστα. Και αυτό μας κράτησε στο παιχνίδι, άρα την ευλογούμε την καρύδα. Ναι. Και αυτό που τρώγαμε ήταν οι εβδομαδιαίες προμήθειες που έρχονταν στην παραλία. Και όταν κερδίζαμε κάποιο έπαθλο. Μάλιστα. Αυτά ήταν τα δεδομένα του παιχνιδιού. Παρασκήνιο δεν είχε τίποτα φαγητό. Δεν υπάρχει παρασκήνιο, δεν υπάρχει τίποτα. Με ρωτάνε πάρα πολύ αυτή την ερώτηση. Δεν σας έδιναν κάτι από πίσω να φάτε. Το είχα και απορία κι εγώ για να μην. Λογικό. Όχι, δεν μας έδιναν. Και όποιος θέλει να το διαπιστώσει, Survivor 2018. Έτσι. Οι αιτήσεις είναι εκεί και μπορεί να δηλώσει συμμετοχή. Μάρι, οι διάσημοι τρώγαν, όχι, ούτε οι διάσημοι. Όχι, όχι, όχι. Ήταν όπως ήταν και οι διάσημοι, ήμασταν και εμείς στο παιχνίδι. Μάλιστα. Πες μου τώρα, άρα με το που πατάς το πόδι στην κύριο, καταρχήν βγαίνεις από το παιχνίδι και βλέπεις ότι γίνεται ένας κακός χαμός, πανικός. Έτσι, αυτό δεν είναι για ένα νέο άνθρωπο όπως εσύ, νέο παιδί. Είναι εντυπωσιακό αυτό, πρωτόγνωρο. Έτσι, να βγαίνεις από ένα παιχνίδι, εσύ να ζεις το δικό σου όνειρο εκεί και την δική σου προσπάθεια και να βγαίνεις έξω και να λες, τι γίνεται εδώ πέρα, πού ήρθα. Ήταν ένα σοκ για εμάς και ειδικά για την ομάδα των μη διασήμων που δεν ξέραμε από τηλεόραση. Το τηλέφωνο σου, Γεωργιά, και μου βάλει το κάπου κάτω. Ναι. Και ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν έχουμε ζήσει ποτέ ο κόσμος να μας θαυμάζει, να έρχεται στο αεροδρόμιο να με βρίσκει, να θέλει ο κόσμος να με πάρει τηλέφωνο, να πάω στο σπίτι του, να μου κάνουν το τραπέζι. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Είναι κόσμος ο οποίος με στήριξε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και οφείλουμε κι εμείς με τη σειρά μας να δώσουμε και τις απαντήσεις που ζητάει ο κόσμος να μάθει, αλλά και να είμαστε ανάλογοι στις πράξεις. Γιατί πιστεύεις, Μάρια, πέτυχε το παιχνίδι αυτό τόσο πολύ? Έχουν γίνει πιστεύω, και άλλα παιχνίδια παρόμοια. Αυτό ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, έσπασε συνεχόμενα ρεκόρ στην τηλεόραση και Κύπρο, σε Κύπρο και Ελλάδα. Γιατί πιστεύεις ότι πέτυχε τόσο πολύ? Πιστεύω ότι η εποχή, δηλαδή τώρα η Ελλάδα και η Κύπρος, πολλής κόσμος και με την κρίση και όλα τα προβλήματα που έχει ο κόσμος, ήταν μια διέξοδος. Μια διέξοδος όπου έβλεπε κάποιους ανθρώπους να ζουν στην άλλη άκρη του κόσμου και να προσπαθούν μέσω από αυτές τις συνθήκες, τις δύσκολες, της πείνας, της εξαθλίωσης, να καταφέρουν να επιβιώσουν. Και μέσα από αυτό, επιβιώνοντας, ίσως να έβλεπαν την προσπάθεια, θα την προσπάθεια που θα μπορούσαν να κάνουν και αυτοί στη ζωή. Σωστό. Γιατί είναι ένας μικρό κόσμος το Survivor όπου, όπως και έξω, υπάρχουν και προβλήματα και εκεί. Τώρα, Γιώργο μου, λέγε. Τον άκουσα πάρα πολλές φορές να λέει την Αντάκα ότι 10 φορές την μέρα ευχόμουν να φύγω. Ναι. Πότε άρχισε αυτό το πράγμα, στις πόσες μέρες και τι ήταν αυτό που σε κρατούσε για να μείνεις στο παιχνίδι?
Το έχω πει, ναι. Είναι τόσο δύσκολες συνθήκες που λες, γιατί έχω έρθει εδώ, ναι. Τι κάνω εδώ. Θα μπορούσα να ήμουν στο σπίτι μου ή να ήμουν στην εργασία μου, αλλά είμαι εδώ. Οι συνθήκες σε κάνουν να σκέφτεσαι έτσι. Να λες, έχω τα καλά μου έξω ή οτιδήποτε έχω. Γιατί να είμαι εδώ και να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία της πείνας, να ζω υπό αυτές τις συνθήκες, να τσακώνομαι, να τρέχω στα αγωνίσματα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όμως δεν φεύγω, δεν θα έφευγα ποτέ. Δηλαδή μπορεί να το λέω, αλλά δεν θα έφευγα ποτέ από το παιχνίδι για το λόγο του ότι και είμαι εγωιστής και δεν το δέχεται ο εγωισμός μου, αλλά και σαν ο μόνος Κύπριος στο παιχνίδι εκπροσωπούσα μια ολόκληρη πατρίδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλη ευθύνη μου. Και σε στήριξε. Και φυσικά και προς με στήριξε και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν ας πούμε σου έλεγε κάποιος να πεις, επιλέγω τον κολλητό μου, ένα από τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι, τα οποία θα μπορούσαν να είναι και στην προσωπική μου ζωή μετά το παιχνίδι κολλητός. Μάλιστα. Ποιος θα ήταν? Έχω δύο παιδιά τα οποία συνδέθηκα περισσότερο και λόγω καιρού που κάτσαμε και λόγω ίσως χαρακτήρων. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος ο Βασάλος και ο Κώστας ο Αναγνωστόπουλος, ο μισθοφόρος και ο γνωστός σε εσάς. Είναι δύο παιδιά τα οποία ζήσαμε πάρα πολλά μαζί. Τον τελευταίο καιρό που κερδίσαμε σχεδόν όλα τα έπαθλα, η τριάδα, η Αγία Τριάδα έτσι τη λέγαμε, ήταν αυτή που ήμασταν και ήμασταν τόσο δυνατοί στο παιχνίδι. Νομίζω αυτά τα δύο παιδιά είναι τα παιδιά τα οποία, επειδή με έκανε, αν θα έκανα παρέα, ναι. Κάνω αυτή τη στιγμή παρέα μαζί τους, είμαι σε επικοινωνία και με όλα τα παιδιά φυσικά έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Γενικά ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τσακωνόμουν πολύ, τσακωνόμουν αγωνιστικά. Όμως στο θέμα συμβίωσης δεν είχατε προβλήματα. Με τον Τάνο, γιατί δεν θα μπορούσε να είσαι κολλητός, ας πούμε, για παράδειγμα. Με τον Τάνο έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις γενικά. Νομίζω όμως πως δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ίσως κολλητοί για το λόγο του ότι διαφέρουν οι απόψεις μας σε κάποια θέματα. Και νομίζω ότι με τα άλλα δύο παιδιά οι σκέψεις μας είναι πιο κοινές, είμαστε πιο κοντά με αυτούς. Εγώ ξέρω τι κατάλαβα, Γιώργο, βλέποντας το παιχνίδι εκείνη ειδικά την ημέρα, ότι ενοχλήθηκε πάρα πολύ ο Μάριος την ημέρα που ο Ντάνος τους κέρδισε όλους πάνω σε εκείνο το πράγμα που πέφτανε. Ναι. Που ήταν μόνος του ουσιαστικά εναντίον όλων. Σε ενόχλησε εκείνη την ημέρα. Θα σου πω κάτι. Ενοχλήθηκα για το αποτέλεσμα. Ότι είχε τραυματιστεί η Ευρυδική Βαλαβάνη στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Γιατί έπαιξε, έχασε από τη Σάρα. Και τραυματίστηκε και αναγκάστηκε σαν ομάδες που ήμασταν ο Γιώργος Αγγελόπουλος να παίξει. Μόνος του εναντίον των αγοριών. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω δύο πράγματα γι' αυτό. Καταρχήν, στις συνολικές νίκες στο συγκεκριμένο αγώνισμα προσωπικά εμένα δεν με κέρδισε. Εάν δείτε τα βίντεο, οι μάχες που είχαμε πάνω στον κορμό, έχω περισσότερες νίκες από τίτες από τον Γιώργο. Άρα, αν το πάρουμε σε ομαδικό επίπεδο, μας κέρδισε. Αν το πάρεις σε ατομικό επίπεδο, δεν μας κέρδισε. Όπως και στα ατομικά αγωνίσματα, έχω 4 στα 6. Όπου και το τελευταίο αγώνισμα, το έκτο αγώνισμα, δηλαδή έχω 4 στα 5, δεν το έπαιξα γιατί είχα ήδη την ασυλία από το προηγούμενο αγώνα. Άρα, εάν ήταν ίσως και ατομικό το συγκεκριμένο αγώνισμα και ήμουν εγώ στην άλλη μεριά, θα μπορούσα να κερδίσω και εγώ την αντίπαλη ομάδα. Βόλευε αυτόν τον αγωνισμό όμως για έναν πολύ δυνατό παίχτη, δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Μάριος, βόλευε να τους κερδίσει όλους. Γιατί δεν ήταν στίβος μάχης να τρέξει, δεν ήταν να στοχεύσει την μπαλάκι. Καταρχήν το παιδί είχε μια εξοικείωση με τη σανίδα, έτσι, με το σέρφινγκ, με αυτά. Λόγω του επαγγέλματος του. Ναι, όπως και στην ομάδα μου από θέμα ισορροπίας, δηλαδή ο Κώστας ο Αναγνωστόπουλος δεν είχε καλή ισορροπία, είχε πρόβλημα με το γόνατο, σταμάτησε να παίζει. Ναι. Ο Γιάννης ο Σπαλιάρας δεν το έχει καθόλου με την ισορροπία. Φιλότιμο παιδί ο Γιάννης. Φυσικά, αλλά με την ισορροπία γιοκ. Γενικότερα δεν το είχε. Ναι, γενικότερα. Γενικότερα, αλλά ήταν φιλότιμο παιδί όμως. Ναι, ήταν φιλότιμο παιδί και αρκετά ειλικρινής. Ο Σπαλιάρας ήταν από τα παιδιά που δεν ξέρω πώς φάνηκε προς τα έξω. Αθλότητα που κέρδισε τον κόσμο. Ήταν αρκετά ειλικρινής σε πολλά θέματα. Ξέρεις, τον άκουγα χτες που έλεγε στο Survivor Panorama ότι έχει 20 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, έχω δεχτεί πολύ μεγάλη αγάπη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει αλλάξει αυτές τις 10 μέρες που βρίσκομαι στην Ελλάδα και δέχομαι αυτή την αγάπη. Ναι. Δεν μπορεί να αντιληφθεί τον χαρακτήρα που έχει βγάλει. Πιστεύω ήταν από τα αγαπητά πρόσωπα ως παλιά. Πάρα πολύ. Έτσι. Πάρα πολύ. Γιατί ήταν η σκάλη σου. Φάνηκε ότι τον αγάπησε ο κόσμος, γιατί αγωνιστικά ο Σπαλιάρης ήταν από τους πιο χαμηλούς παίκτες σε νίκες. Ήταν αδύνατος παίκτης, όμως ο κόσμος τον κράτησε μέχρι και την πέμπτη θέση. Φυσικά βοήθησαν και οι καταστάσεις. Ότι έφυγε από τους κόκκινους, ήρθε στους μπλε. Οι μπλε πήγαν πάρα πολύ καλά τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο 1,5 μήνα. Έφαγε καλά, δυνάμωσε. Γιατί αν θυμάσαι πώς ήταν στην κόκκινη ομάδα και πώς έγινε στην μπλε όταν έφυγε, βλέπεις για δύο διαφορετικά άτομα. Το φαγητό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. 5 μήνες τώρα. Και οι συγκυρίες σε βοηθάνε στο παιχνίδι. Μια και μιλάμε για φαγητό, όταν ήρθε εδώ στην Κύπρο,
Ποιο είναι το φαγητό που σου έκανε η μαμά σου να φας το πρώτο? Η μαμά μου έκανε παστίτσιο. Σε αρέσει το παστίτσιο? Μ' αρέσει. Ή σε αρέσει της μαμάς το παστίτσιο? Μ' αρέσει και της μαμάς και της γιαγιάς το παστίτσιο. Η μαμά μου είναι Θεσσαλονικιά. Και έχει πάρει τη συνταγή από τη γιαγιά και μου το κάνει πάρα πολύ ωραίο. Να σου πω, επειδή έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί διάφορα για μια, δεν ξέρω αν είναι περιπέτεια ή αν επικοινωνία με την καινούριου. Γενικότερα, ο έρωτας της ζωής τι ρόλο παίζει, για πες μου. Σίγουρα, το να ερωτεύεσαι είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα και το να είσαι σε μια σχέση είναι πάρα πολύ όμορφο. Με την Κατερίνα την καινούριου δεν είχαμε κάποια επικοινωνία, γιατί μετά το παιχνίδι είχαν έρθει και με βρήκαν κάποιες κοπέλες οι οποίες μου είπαν να της στείλω ένα μήνυμα και έκανα ένα βίντεο και της είπα ότι την ευχαριστώ για τη στήριξη που μου είπαν ότι με στήριξε. Μόνο αυτό της είπες ή και τίποτα άλλο? Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια ακριβώς τι είπα άλλο. Ωραία κοπέλα όμως. Φυσικά, εννοείται. Ωραία. Φυσικά η Κατερίνα είναι πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Και το έχω ξαναπεί ότι την ευχαριστώ και για τη στήριξη της και θα ήθελα φυσικά και να πάω και στο πάνελ της και να... Το γάμο τον σκέφτεσαι? Τον γάμο προς το παρόν όχι, δεν τον σκέφτομαι. Έχω τόσα πολλά πράγματα να κάνω αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε δεν το σκέφτομαι, αλλά επειδή είμαι ελεύθερος, αυτό να το πω, σε ενδεχόμενο έρωτα ή σε μια ενδεχόμενη σχέση. Είσαι ανοιχτός δηλαδή σήμερα. Δεν θα έλεγα όχι, φυσικά δεν θα έλεγα όχι. Ο Ριτζάρες εδώ είναι, ορμάται. Η τελευταία μου σχέση πότε ήταν? Η τελευταία μου σχέση ήταν πριν ένα χρόνο, 1,5 χρόνο. Σε έδιωξε? Με διώξε. Να σου πω, με το που βγήκες έξω δεν είχες έντονη την επιθυμία για σεξουαλική επαφή? Σίγουρα, είμαστε άντρες και μετά από 5 μήνες στον Άγιο Δομήνικο υπάρχουν πολλά θέματα ορμονικά τα οποία... Και? 5 μήνες φυσικά μου ήρθε το σεξουαλικό και αλλά δεν είμαι σοβαρός. Λοιπόν, εκεί δεν έγινε τίποτα όσον αφορά τα σεξουαλικά αυτά. Είμαι σοβαρός. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα ήθελα να θίξω. Εκεί δεν έγινε. Να σου πω, Μαρία, εκεί σεξουαλικά δεν είχε τίποτα αυτά. Όλα γιατί γράφτηκαν και αυτά ότι είχε κάποιες περιπέτειες. Δεν το έχω διαβάσει αυτό. Έγινε αυτό. Άμα έγινε, όχι, δεν ισχύει γιατί. Άμα δεν τρως, τα ορμονικά σου είναι. Τώρα, ξεχνάς τι έχεις. Να σε ρωτήσω, τι χαρακτήρας γενικότερα είσαι? Εγώ μέσα από το παιχνίδι κατάλαβα ότι είσαι εγωιστής με την καλή την έννοια. Ναι. Δεν θέλεις να χάνεις. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να ισχύει για όλους μας. Τι άλλο είσαι? Είσαι παρορμητικό άτομο? Είσαι άτομο το οποίο τα θέλεις τώρα, όλα εδώ και τώρα? Τι άτομο? Όχι, είσαι? Δεν είμαι άτομο το οποίο τα θέλει όλα εδώ και τώρα. Γενικά, ο χαρακτήρας μου, όσοι με ξέρουν και πριν το παιχνίδι, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ναι, είμαι εγωιστής στον ανταγωνισμό. Θέλω να κερδίζω και νομίζω είναι καλό αυτό, γιατί ναι, είναι στον υγιή ανταγωνισμό. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, άμα έχω κάτι στο μυαλό μου, δυσκολεύομαι να το κρατήσω. Δηλαδή, αν μου έρθει εδώ στο λαιμό, πρέπει να το βγάλω. Και μπορεί να έχω χάσει πράγματα από αυτό, όμως δεν με πειράζει γιατί έτσι είμαι, αυτό νιώθω και νομίζω πως είτε πρόβλημα είναι είτε για καλό είναι κάτι, άμα το πεις ή το συζητήσεις θα σε βγάλει σε κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι προτιμώ να είμαι ευθύς με κάποιον, είτε με πείραξε είτε με άρεσε κάτι και να είμαι αυθεντικός, να είμαι αυτός που είμαι, νιώθω αυτό για αυτόν και αυτόν τον λόγο. Αν σ' αρέσει καλώς ή αν δεν σ' αρέσει, δεν μπορούμε να είμαστε με όλους φίλους και σωστό. Δεν μπορούν να μας αγαπάνε όλοι. Σωστό αυτό που λες. Κάτι άλλο πρόσεξα εγώ, φαντάζομαι και ο Γιώργος, έκανες ένα σχόλιο το οποίο εκλήθηκε έτσι αρνητικά από τον κόσμο. Σχολίασες αυτό το συνεχώς, το σταυρολόγημα του Ντάνου, ναι. Έτσι εκεί στο παιχνίδι, και κάποιοι το πήραν στραβά. Μάλιστα. Εξήγησε μου λίγο γιατί. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο πιστεύει πάρα πολύ στο Θεό, και εγώ πιστεύω στο Θεό. Νομίζω ότι μπορώ να σέβομαι απόλυτα την επιθυμία του άλλου να κάνει οτιδήποτε θέλει. Αυτό που είχε γίνει ήταν ότι μία φορά, αυτό που είδα σε ένα βίντεο τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς σχολιάστηκε, ότι τον κόρεψε για το Σταυρό, δεν έγινε ακριβώς έτσι. Ήταν όταν ήταν το παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, με τον Κύλινδρο και είχα πει, εάν είναι να κερδίζω όλα τα παιχνίδια, να βάζω κάτι με το Σταυρό, κάτι τέτοιο. Είπα και έκανα το Σταυρό μου. Το Σταυρό μου εγώ τον έκανα πάρα πολλές φορές, το οποίο δεν έχω δει ποτέ στην τηλεόραση. Τον έκανα όμως όταν ένιωθα εγώ ότι πρέπει να τον κάνω και γι' αυτό το έκανα. Τον έχω κάνει και σε παιχνίδι, τον έχω κάνει και στο camp, τον έχω κάνει και όταν είμαι μόνος μου και κοιτάω τη θάλασσα με τις ώρες για να σκεφτώ τα δικά μου. Θες να πεις μετά που γύρισες, έχεις κάτσει και έχεις δει επεισόδια από το Survivor? Όχι, έχω δει μόνο κάποια κλιπάκια στο YouTube, τα οποία
είναι αυτά που έχουν παίξει πιο πολύ, για κάποιες ατάκες που έχω πει, ναι. Για κάποια συμβάντα που έχουν γίνει και έχουν σχολιαστεί είτε αρνητικά είτε θετικά. Το να κοιμάσαι 5 μήνες πάνω στο σανίδι. Ναι. Μετά όταν πήγες στο κρεβάτι, δεν σου φάνηκε λίγο παράξενο? Γιώργο μου, είχα ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Κερδίζαμε έπαθλα, όχι μόνο εγώ, και τα άλλα τα παιδιά. Κερδίζαμε κάποια έπαθλα όπου θα πηγαίναμε σε ένα σπίτι, σε ένα ξενοδοχείο να μείνουμε. Και προσπαθούσαμε να κοιμηθούμε στο κρεβάτι και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε καθόλου. Η δύναμη της συνήθειας ίσχυε και σε αυτό το κομμάτι που λες, νομίζεις ότι θα πας ένα κρεβάτι να ξεκουραστώ επιτέλους. Όχι, στο σανίδι κοιμόμουν καλύτερα. Τώρα σιγά σιγά στην πορεία φυσικά εννοείται πως δεν κοιμάμαι ούτε στο πάτωμα και βάζω το σκυλί μου στο κρεβάτι. Είναι πολλά πράγματα, είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εύχομαι σε αυτούς που θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή και θα πάνε να είναι πάρα πολύ καλά. Ήθελα να το κουβεντιάσουμε αυτό, επειδή υπάρχει μια φρενίτιδα τώρα, υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι. Ποια νομίζω ότι πρέπει να τα προσόντα? Γιατί αντιλαμβάνομαι εγώ που το έβλεπα, εγώ κουραζόμουν μόνο που τους έβλεπα, που σας έβλεπα. Άρα φαντάζομαι χρειάζεται κάποια φυσική κατάσταση να έχει. Σίγουρα. Έτσι, όλα αυτά σε βοήθησε ένα το γεγονός ότι έκανες καταδύσεις? Εγώ γενικά είμαι αθλητής από 6-7 χρόνια, ασχολούμαι με τον αθλητισμό και με πολλά είδη αθλητισμού. Σε βοήθησε αυτό, Πάρα πολύ, εννοείται. Με βοήθησε ο αθλητισμός, με βοήθησε η φυσική μου κατάσταση, οι γνώσεις μου. Το Survivor είναι ένα κομμάτι το οποίο περιέχει τα πάντα. Από θέμα ψυχολογίας, από θέμα αγωνιστικότητας, από θέμα αντοχών, αντοχή στην διάρκεια, γιατί μπορεί τον πρώτο μήνα να είσαι δυνατός. Το δεύτερο μήνα να είσαι χάλια και να μην μπορείς να τρέξεις. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το δυσκολότερο survivor στον κόσμο. Δεν μιλάμε ούτε για το δυσκολότερο survivor που γίνεται στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ούτε είναι αυτή τη στιγμή το πιο δύσκολο survivor στον κόσμο και το μεγαλύτερο. Ναι. 5 μήνες δεν είναι ούτε μια εβδομάδα ούτε μεγάλη δύο εβδομάδες. Σωστό αυτό που λες. Τι πήρες από, πήρες κάτι αναμνηστικό από τον Άγιο Δομήνικο? Έχω πάρει αναμνηστικά από τον Άγιο Δομήνιο. Έχω πάρει το τοτέμ της ατομικής ασυλίας, εκείνο που φόρεσαμε, ο οποίος κερδίζει την ατομική ασυλία, γιατί με έχουν βγάλει ασυλάρχοι λόγω του ότι έχω πάρει τις πιο πολλές ασυλίες, συγγνώμη, από όλους τους παίχτες, 6. Έχω πάρει 2 μπάλες, όπου ήταν τότε η τελευταία ατομική ασυλία που κέρδισα και με πήγε κατευθείαν στον ημιτελικό. Και διάφορα άλλα πράγματα από το νησί, τα οποία τα έχω φυσικά για ενθύμιο, τις μπαντάνες μου, τα ρούχα μου και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν είδες ένα βίντεο που έχει γίνει χαμός με τις ατάκες που έχεις πει στο παιχνίδι. Ναι. Ατάκες οι οποίες έχουν περάσει το 1,5 εκατομμύριο χτες, έβλεπα. Τακαδόρος πολύ. Ναι. Και βέβαια οι αντιδράσεις σου έχουν γίνει. Εσύ τις θυμόσουν όλα αυτά? Να σου πω. Δεν τις θυμάμαι. Δεν τις θυμάμαι όλες. Κάποιες προσπαθώ και να θυμηθώ. Όταν είδα το βίντεο, κατάλαβα ποιο παιχνίδι ήταν και έχω πει αυτό το πράγμα. Όχι, δεν τις θυμάμαι όλες. Όμως όταν είδα το βιντεάκι πραγματικά γέλασα, είναι πραγματικά φανταστικό. Μ' άρεσε και εμένα ο ίδιος που εγώ τις έχω πει. Και γενικά έχω πει για το χιούμορ ότι είμαι άνθρωπος ο οποίος δέχομαι το χιούμορ, μ' αρέσει πάρα πολύ το χιούμορ στους ανθρώπους. Και φτάνει να είναι καλοπροαίρετο και να μην οδηγεί κάπου. Σωστό. Γενικά λένε ότι είσαι καλό παιδί. Αυτοί που σε ξέρουν λένε ότι είσαι καλό παιδί, καλός άνθρωπος. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ αυτούς που λένε ότι είμαι καλός άνθρωπος. Προσπαθώ να είμαι καλός άνθρωπος και προσπαθώ μέρα με τη μέρα να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Σίγουρα έχουμε όλοι τα ελαττώματά μας και αυτό είναι ανθρώπινο. Όταν βλέπω λάθη στον εαυτό μου, προσπαθώ να τα διορθώσω. Ή όταν βλέπει κάποιος άλλος, του ζητώ να μου πει: πιστεύεις έκανα λάθος σε αυτό? Είμαι άτομο που δέχομαι απόψεις και σίγουρα απόψεις από τους δικούς μου ανθρώπους. Και είμαι δεκτικός στο να ακούω. Θεωρείς το παιχνίδι αυτό και με την εξέλιξη που είχε και με τη δημοσιότητα που πήρε όλη αυτή η ιστορία, μπορεί να σου ανοίξει κάποια επαγγελματική πόρτα? Πιστεύω πως... Να επιδιώξεις κάτι δηλαδή? Σίγουρα ναι, πιστεύω πως μπορούν να ανοίξουν κάποιες πόρτες σε όλα τα παιδιά τα οποία έχουν λάβει μέρος στο παιχνίδι. Πιστεύω όμως είναι πώς θα το διαχειριστεί ο καθένας, τι αγαπάει να κάνει. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να κάνεις κάτι το οποίο αγαπάς, κάτι το οποίο σε κάνει να νιώθεις όμορφα και να περνάς καλά. Και νομίζω όταν κάνεις κάτι καλά, το μεταδίδεις και στους άλλους. Και έχω αυτή την άποψη στο μυαλό μου. Ναι, σίγουρα θα ανοιχτούν κάποιες πόρτες ίσως και θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο αντάξιος. Κάνατε πρόθεση κάποια διαφήμιση ίσως, όπως κάνατε του Ντάνου ή όχι? Ναι, έχω κάποιες προτάσεις τις οποίες συζητάμε και μάλιστα, θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν. Αυτό που θα έλεγα που το ρωτάς για τα επαγγελματικά του, ναι, αφού βλέπουμε όλους τους survivor να
είναι σε μαγαζιά, σε κλαμπ, σε διαφημίσεις, να διαφημίζουν προϊόντα. Γιατί τώρα θα το εκμεταλλευτούν αυτούς τους 2-3 μήνες τους επόμενους που θα θέλουν όλοι να τους συνδέσουν με τα προϊόντα τους. Ξέρεις, έχω ακούσει την κυριάρχηση της Μαραγκουδάκη, τη διευθύντρια προγράμματος του ΣΚΑΗ, να λέει ότι με το Survivor έχουμε χτίσει καριέρες, έχουν ξαναχτιστεί καριέρες. Και έχει δίκιο σε αυτό που είπε, γιατί οι διάσημοι, που δεν ήταν ακριβώς διάσημοι σε εμάς, πέραν από τον Σπαγιάρα που ήταν πιο διάσημο, δεν ξέρω αν τη φωνή και ο Μάριος. Ο πιο διάσημος ήταν ο Σπαγιάρας. Και για εμάς ο παλαιότερος Αργύρης ο Κοκκινάκης που παρακολουθούσαμε. Και ο Λάμπρος ο Χούτος ήταν αρκετά. Έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες ποδόσφαιρο. Ολυμπιακό, πάω και ίντερνετ. Ο Χούτος δεν ήταν γνωστός στα κορίτσια, ήταν πιο γνωστός στο ποδοσφαιρικό κοινό. Ο Σπαγιάρας ήταν ο πιο γνωστός όσον αφορά τους διάσημους. Έχουν χτιστεί και έχουν αρχίσει πολλοί να χτίζουν καριέρα μετά. Αυτό ήταν όλοι και έχει 70.000 αιτήσεις τώρα το Survivor. Αλλά είναι καλό που λέει ο Μάριος ότι πρέπει να τα παιδιά τα οποία θα πάνε να προσέξουν πάρα πολύ αυτό που θα συναντήσουν. Εσύ θα ξαναπήγαινες πάλι, αν γινόταν τώρα η επιλογή, θα πήγαινες πάλι. Τώρα στο καπάκι. Ναι, όχι. Λέω ρε παιδί μου τώρα με αυτό που έχει ζήσει και το σκέφτεσαι τώρα. Αν θα ξεκινούσε αυτό τώρα. Αυτό που έχω πει είναι ότι εάν πάμε με βάση το πρόγραμμα. Γιατί η παραγωγή είναι τουρκική και προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο. Κάποια στιγμή θα γίνει ένα All Stars τα επόμενα χρόνια. 3-4, αυτά δεν ξέρω πότε κι εγώ. Εάν γίνει κιόλας. Όπου επιλέγουν τους καλύτερους παίχτες από κάθε χρονιά Survivor. Του ελληνικού Survivor και του τουρκικού. Και τους κάνουν δύο ομάδες και αγωνίζονται. Οι καλύτεροι παίχτες εναντίον των καλύτερων. Σε αυτό θα πήγαιναν, ναι. Πάντως, συστήνεις σε ανθρώπους που θέλουν να δοκιμάσουν τις αντοχές τους να πάνε. Είναι ρίσκο να πω αν συστήνω στους ανθρώπους να πάνε. Να πάνε σίγουρα είναι μια τεράστια εμπειρία, είναι κάτι που θα αλλάξει τη ζωή τους. Όχι μόνο στον επαγγελματικό τομέα, γενικά μιλάω σαν άνθρωποι. Σαν άνθρωποι. Και αυτό έχει πιο πολύ σημασία. Όμως δεν μπορώ, είναι απάντηση που δεν θέλω ακριβώς να την απαντώ για τον λόγο ότι ίσως με αυτό που θα μεταφέρω να μπορεί να πάρω ανθρώπους στο λαιμό μου, τα οποία να πάνε και να γίνει οτιδήποτε και να. Ναι. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Έτσι είναι. Τι μπορεί να γίνει. Όχι. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι αυτός που κάνει την αίτηση, τι είναι αυτό που νομίζεις, που μπορεί και ίσως να το έχεις και εσύ, που θα περιμένει να δεις τον Δομινίκο, αλλά δεν θα το δει αυτό το πράγμα, θα δει κάτι άλλο. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι θα κάνει λάθος. Δεν θα κάνει κάτι λάθος. Είναι λογικό να πιστεύουμε κάποια πράγματα πριν μπούμε στο παιχνίδι. Αυτό που θα συναντήσει στο παιχνίδι είναι εντελώς με εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχει ο κάθε άνθρωπος στο μυαλό του. Είναι πολύ πολύ διαφορετικές οι συνθήκες. Δεν το περίμενε κανένας μας. Έτσι, οποιοδήποτε παιδί ρωτήσει από το παιχνίδι θα σου πω ότι δεν περίμενε αυτό που είδα. Είναι πολύ εσύ πιο δύσκολο. Εικόνα, για παράδειγμα, των αγωνισμάτων που θα έκανες. Πώς γινόταν το παιχνίδι, πώς επεζόταν το παιχνίδι. Είχες μια εικόνα. Είχα, γιατί εγώ προσωπικά παρακολούθησα, παρακολουθούσα γενικότερα διάφορα Survivor. Και στην Αμερική και το τουρκικό και στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος. Έχω παρακολουθήσει. Ξέρεις περίπου τι σε περίμενε όμως, Μαρία, εσύ. Νόμιζα ότι ήξερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νόμιζα ότι ήξερα και έπεσα πάρα πολύ έξω. Η πιο δύσκολη στιγμή εκτός από τον δραματισμό σου ποια ήταν εκεί? Που είπες, παιδί μου, θα τα παρατήσω, δεν μπορώ άλλο. Έλεγα αρκετές φορές θα τα παρατήσω, αλλά δεν τα παρατούσα. Γιατί σου έχω πει ότι είμαι εγωιστής. Δεν σε φαντάζομαι να τα παρατούσα. Με τίποτα. Μια δύσκολη στιγμή εκτός από τον τραυματισμό. Μια δύσκολη στιγμή εκτός από τον τραυματισμό ήταν. Δύσκολες στιγμές ήταν οι στιγμές οι οποίες έχανες έπαθλα και αναγκαζόσουν να πας πίσω στην καλύβα, ενώ οι άλλοι έχουν φύγει για να πάνε να φάνε κάτι, ένα τραπέζι. Και είσαι στην καλύβα πάρα πολλές ώρες και περιμένεις και πλέον στη διάρκεια του παιχνιδιού αυτά που έχεις να πεις με όλους τα έχεις πει. Σωστό. Αυτά που έχεις κάνει, τα έχεις κάνει. Ξεκινά το ψυχολογικό κομμάτι και εκεί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη διαχείριση για οποιονδήποτε πάει στο να μπορέσει να τα βρει με τον εαυτό του, να μπορεί να αντέξει κάποιες ώρες να συζητά με τον εαυτό του, να βλέπει τη θάλασσα, να συζητά με τη θάλασσα και να κάνει πράγματα τα οποία θα περνά απλά ο χρόνος του πιο. Έχεις δίκιο. Ο χρόνος τρέχει όμως, ξέρεις. Ο χρόνος τρέχει και πρέπει να κλείσουμε εμείς. Ο χρόνος τρέχει. Είμαι σίγουρος θα τα ξαναπούμε πάλι. Ήταν πάρα πολύ έτσι όμορφη κουβέντα που κάναμε και ευχαριστώ και εσένα εδώ και για τον Γιώργο που ήταν μαζί.
Εύχομαι τα καλύτερα πραγματικά. Σου εύχομαι γιατί το αξίζεις και νομίζω ότι η εμπειρία αυτή σε βοηθήσει, αν μη τι άλλο, να γίνεις καλύτερος εσύ μέσα σου, σαν άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.